Λοιπόν, γράφω εγώ τώρα και περιμένω ένα λεπτό, γιατί πρέπει να κάνω και τις σημειώσεις μου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχάσω τίποτα, φίλε τηλεθεατή. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Για άλλη μια ημέρα είμαστε κοντά σας, σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Και βεβαίως και live streaming όποτε θέλετε, από όπου και να βρίσκεστε. Και από τα ανατολικά μέρη που έλαβα κάποια μηνύματα. Και από τα δυτικά μέρη και γενικότερα από τη Μεσόγειο. Και γενικότερα όπου και να βρίσκεσαι, μπορείς να μας βλέπεις και ζωντανά. Επίσης θέλω να σου πω ότι στο τέλος της εκάστοτε εβδομάδας όλα τα βίντεο ανεβαίνουν στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης, μη μου πεις. Εκεί πατάς λοιπόν τον καλεσμένο μας ή το συνεργάτη μας ή το θέμα που θέλεις να δεις στην αναζήτηση ενώ του YouTube και βλέπεις τα κομμάτια εκείνα που σε ενδιαφέρουν. Ένα μη μου πεις πολύ διαφορετικό και σήμερα έχει μόλις ξεκινήσει με πάρα πολύ ωραία δώρα. Λίγο βλέπετε, μην τις δείξεις ολόκληρες ακόμα τις φραουλίτσες μας, θα το δείτε μετά το υπέροχο αυτό γλυκό που για σήμερα επιμελήθηκε για άλλη μια φορά το κατάστημα Τζόρτζιο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθε μέρα με πολλά γλυκά και εδέσματα καταπληκτικά, έτσι αν το θέλεις, μας γλυκαίνει αυτή τη μία ώρα σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Σήμερα έχω και δώρο για όλη την εκπομπή. Έχω και δώρο στο δεύτερο θέμα, γιατί το δίνουμε όλες αυτές τις εβδομάδες γενικότερα, αλλά στο δεύτερο θέμα θα το ενισχύσω. Αλλά έχω και δύο καταπληκτικές συνεργάτιδες. Πριν όμως τις παρουσιάσω και τον καλεσμένο που θα είναι εδώ στο επόμενο κομμάτι της τηλεοπτικής μας αυτής παρέας, θα σας πω ότι 6 πολυκατοικίες από όλους αυτούς που θα στείλουν μήνυμα ή θα επικοινωνήσουν στο 210-4326-661, 210-4326-661, η Zeta Service, η μεγαλύτερη εταιρεία κοινοχρήστων σε όλη την Αττική, κάνει τώρα δωρεάν έκδοση για 6 μήνες παρακαλώ, ούτε για έναν, ούτε για δύο, ούτε για τρεις, για 6 ολόκληρους μήνες. Η μεγαλύτερη εταιρεία κοινοχρήστων λοιπόν, Zeta Service, κάνει σε 6 τηλεθεατές από εσάς για σήμερα. Θα δώσω πάνω από 90% πολυκατοικίες δωρεάν κοινόχρηστα για 6 μήνες, μη μου αγχώνεστε, και 15% έκπτωση σε οποιονδήποτε θέλει, οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από μια τόσο μεγάλη εταιρεία που έχει να κάνει με το σέρβις της πολυκατοικίας, με το σέρβις στο Λέβητα, με τις αποφράξεις, με ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, υδραυλικούς, τα πάντα από τεχνικούς που θέλετε, με τη συντήρηση των καυστήρων, Λεβητών, γιατί τώρα πάμε και σε μια περίοδο, με πετρέλαιο θέρμανσης, τα πάντα. Τι χρειάζεται μια πολυκατοικία, μια μονοκατοικία ή ένα εξατομικευμένο διαμέρισμα, η Zeta Service μπορεί να τα πραγματοποιήσει. 6 πολυκατοικίες από εσάς, εντελώς δωρεάν, για 6 μήνες από την εκπομπή μου πεις, η έκδοση κοινοχρήστων αλλά και πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες. Τι άλλο θέλετε να σας δώσω, τι άλλο θέλετε, μέχρι και για τους διαχειριστές έχω δώρο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, ρε κορίτσια. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μου, Μπάρμπαρα Κίρκη εδώ κοντά μου, το υπέροχο Σανέλ εδώ κοντά μας, το υπέροχο γλυκό εδώ μπροστά μας. Δεν θα αγγίξετε, γιατί αυτό θα πει να το βλέπεις και να μην μπορείς ούτε καν να το αγγίξεις. Εννοείται ότι είναι από τα κορίτσια εκείνα που τηλεοπτικά αυτό που λέμε θα κάνει το αντίθετο. Και δεν δίνεται σημασία, το καταλαβαίνω, δεν σας πειράζει όμως κιόλας. Αμέσως μετά η καρέκλα δεν είναι έτσι καινούργια. Ναι, λείπει, γιατί τώρα πρέπει πρώτα να μπούμε λίγο στο κλίμα. Αμέσως μετά θα μάθουμε τα πάντα από τη σχολή που εγγυάται το αποτέλεσμα, τη σχολή οδηγών Ασημακόπουλος, στη λεωφόρο Θηβών, όπου όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι και λίγα, νομίζω είναι πάνω από 20, θα μας τα πει. Έχουμε και να ρωτήσουμε πολλά. Έχουμε να ρωτήσουμε πολλά, γιατί ακούγονται πολλά. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία βρισκόμαστε, και λέω βρισκόμαστε όποιος πάει να βγάλει δίπλωμα, εξ απρόπτων. Γίνονται πολλές εξαπατήσεις. Είναι η εταιρεία, είναι η σχολή οδηγών εκείνη που πραγματικά νομίζω πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Ακόμα και το αν είσαι σε απόσταση κοντά σχολή, δεν λέμε να μένεις 2,5 ώρες μακριά, στέλνει και αυτοκίνητο, έρχεται, σε παραλαμβάνει, πας κάνεις το μάθημά σου και σε πιστεύει στο χώρο σου. Πάλι στο σπίτι σου ή στο γραφείο σου. Με ηλεκτρονική εκμάθηση, με υπολογιστές, με ένα στόλο από αυτοκίνητα, τα πάντα, από λιμουζίνα μέχρι αυτό, δηλαδή έχει τα πάντα που πρέπει να μάθεις, επαγγελματικά, διπλώματα, ερασιτεχνικά, αλλαγή, ερασιτεχνικός επαγγελματικό, ιδιωτικά, όλα αυτά θα τα μάθετε. Ξέρεις, ας πούμε, τις κατηγορίες, Α1, Α2 κτλ. Γιατί ακούω και λένε, εγώ θα πάω να βγάλω για μηχανή. Πόσο χρόνο είσαι, λέω του ξάδελφού μου, μου λέει 19 και θα βγάλω για χιλιάρι. Μα δεν μπορείς, αγάπη μου, από τα 24 και μετά μπορείς να είσαι ανεξαρτήτων κυβικών.
γυναικών. Ναι. Όλα αυτά θα στα μάθω όμως. Ναι. Και θα στα μάθει και ο κύριος Γιάννης Ασημακόπουλος, θα είναι εδώ κοντά μας. Ναι. Γιατί ακούω φίλους μου που μου λέει: πήγα και έδωσα 7 φορές και μου είπαν ότι σίγουρα το έχω. Πώς το έχεις, αγάπη μου? Πρέπει να έχεις μια σχολή που να έχει πιστοποίηση και να είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Όταν οι 9 στους 10 με τη μία έχουν περάσει. Δεν λέω στους 10 στους 10, γιατί θα φανώ υπερβολικός. Δηλαδή ακόμα και το στουρνάρι θα περάσει. Θα κάνουν μαθήματα όσα χρειάζεται, θα περάσει. Γιατί με κοιτάς, θα περάσεις. Το λέω εγώ. Θα περάσεις, γιατί είπα για το στρονάρι. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και σένα. Λοιπόν, αυτά έχουμε για σήμερα στην εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε την Μπάρμπαρα Κίλκη από τη Στήλη των Ζώων, που για αυτή την εβδομάδα έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίο θεματάκι. Αμέσως μετά ο κύριος Γιάννης Ασημακόπουλος κοντά μας και κλείνουμε με τη Στήλη για τα παιδιά από την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Έχω να σας πω σήμερα αίτημα του σκύλου προς τον άνθρωπο. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν φωνή για να μας τα πούνε, που μας θέλουν να μας τα πούνε, που πρέπει εμείς να τα καταλάβουμε για να... Ναι. Θα σας πω παρακάτω. Ναι, βάλε με λίγο στο κλίμα και φέρε μου και λίγο έτσι λίγο πιο κοντά, γιατί νιώθω λίγο ευτυχιονάτη. Να σας πω κάποια πράγματα δηλαδή που... θέλουν να μας πούνε, που εκφράζουν, που ίσως να μην τα ξέρουμε και να τους δίνουμε λιγάκι και μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Γενικότερα στη μικρή ζωούλα. Λοιπόν, τέλει. Η δική του ζωή είναι 10 με 15 χρόνια. Mm-hmm. Τα ξέρετε. Και η Τζουλίνα είναι 19. Ναι, αυτό έχει να κάνει... Είναι το μέσο όρο. Ναι, αυτό έχει να κάνει πάντοτε με την ιδιοσυγκρασία και του ζώου από εννοείται. Μόνο του. Αλλά όμως, να το ξέρετε και τη διατροφή που του κάνεις, τον τρόπο με τον οποίο τον περιποιείσαι, τα πράγματα... Είναι. Είναι μικρό ράτσα ή όχι, ναι. Τα πράγματα που τρώει, όπως και εμείς οι άνθρωποι έτσι, και τα ζώα, ό,τι τρώμε είμαστε. Ναι, πώς περνάει, ναι, ναι. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε ό,τι τρώμε, ναι. Απλά να πω ότι επειδή ζουν 10-15 χρόνια, είναι κρίμα να φερόμαστε άσχημα αυτά που βλέπω στην τηλεόραση, κακοποίησης και αυτά. Είναι μια ψυχούλα, ζει μόνο 10-15 χρόνια. Μάλιστα. Το λέω σαν... Ισχύει αυτό που λένε ότι ένας χρόνος του σκύλου είναι 7 χρόνια. Ναι, όχι όμως για πάντα. Δηλαδή όταν φτάσει 50, δεν είναι 5, 7, 35, 350 ετών. Αναλόγως, λέμε τώρα. Όχι. Είναι τα πρώτα 7 χρόνια, είναι 1 προς 7. Ναι. Μετά πάει 1 προς 3. Αλλά... Δηλαδή για να τους το κάνουμε λίγο πιο λένε. Δηλαδή κοίταξε, τα πρώτα 7 χρόνια, εντάξει, είναι επί 7. Δηλαδή 7-7... Είναι μια ηλικία. Θέλεις να δεις αν η μπουλίτσα είσαστε συνομιλικές. Ναι, μπουλίτσα. Θα πρέπει να είναι έμβριο για να είσαι συνομιλικές. Δηλαδή πρέπει να είναι 3 ετών. Όχι. Ο Κούκκις μπορεί να σου μοιάζει λίγο. 2-7-14. Όχι, θέλει άλλα 10. Ο Κούκκις είναι πιο μικρός από σένα. Ναι. Συνεχίζω. Μωρό. Κάθε απομάκρυνση από σένα του προκαλεί θλίψη. Ναι, μωρέ, το μπουλικάκι μου κλαίει συνέχεια. Και πώς να μην κλαίει. Από χαρά. Λέει, εσύ με απόκτησες. Εσύ με απόκτησες. Από χαρά που φεύγει, κλαίει η Κωνσταντίνα. Γιατί τη μαλώνω συνέχεια. Τη μαλώνει συνέχεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι και καλό. Ναι. Τη μαλώνω γιατί δεν ακούει η Βαρβάρα. Και επειδή δεν ακούει αυτά που τη λες εσύ, δεν σημαίνει ότι αυτά που λες εσύ είναι και σωστά. Σωστά. Μα πήγαμε διακοπές στην Άξο και είχε κάνει ένα καράβι. Ναι. Αλλά είναι ζωηρό, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πάρα δηλαδή, πολύ. Ένα παιδάκι, ένα παιδί, θα του σωπήσει στο ξύλι επειδή όχι, είναι ζωηρό. Όχι, δεν ακούει. Ναι, άρα ακούει. Θέλεις ένα τότε πάρω ένα τηλεκατοφθηνόμενο. Για να σου πάρω ένα από αυτά τα. Έλα, είναι καλή, μ' αγαπάει πάρα πολύ όμως. Αυτό είναι. Όχι τόσο πολύ, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Εσύ με απόκτησες, λέει, έχει μου εμπιστοσύνη. Ναι. Αυτό που σου είπα, να το. Μη θυμώνεις μαζί μου για μεγάλο χρονικό διάστημα και μη με τιμωρείς κλείνοντάς με σε περιορισμένο χώρο. Mm-hmm. Γιατί δεν μιλάς? Γιατί δεν μιλάς που την έχεις κλείνεται... πάνω σε ένα μαξιλάρι με την τηλεόραση. Τι είναι η γιαγιά η Σπυριδούλα? Και όχι μόνο αυτό, την έχει κλεισμένη και σε ένα δωμάτιο. Για να όχι. Μην... όχι. Όταν κοιμάται μόνο. Γιατί όταν κοιμάται, γιατί να μην κοιμάστε μαζί? Επίσης, γιατί μαδάει να... πάρα πολύ. Ναι, δεν μαδάει. Εμένα ναι, κοίτα. Μαδάει. Όταν αγαπάς ένα ζώο, το αγαπάς. Δηλαδή, άμα έχεις μια κοπέλα, μιλάω τώρα δηλαδή για μας. Όταν μυρίζει η αναπνοή, γιατί δεν τον διώχνεις να πάει σε άλλο δωμάτιο? Ναι, γιατί τον θες. Όταν έχουμε μια γυναίκα η οποία ξαπλώνει μαζί μας και όταν φεύγει αφήνει φάζω σκούπα ηλεκτρική στο κρεβάτι γιατί έχει εφιστρίχα, την κρατάς όμως. Λοιπόν, έτσι είναι και το ζώο. Δεν για μένα από την όχι, δεν είναι για σένα. Είναι γενικότερα ότι τα ζώα έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους. Τα αγαπάμε όπως είναι. Όπως και τους ανθρώπους. Επίσης θέλω να πω σε κάποιους ανθρώπους που βλέπω και λέει: εμείς το έχουμε σαν παιδί μας. Και λέω: όταν λείπετε, μένει μόνο στο σπίτι.
σπίτι. Όχι, δεμένη στην καρέκλα. Μα συγγνώμη, δεμένο στην καρέκλα, αφήνεις ένα ζώο 6 ώρες ή 8 που είσαι στη δουλειά. Έχει μάθει, λέει, από ενός χρονού και τώρα είναι 11, δηλαδή 11 χρόνια αυτό το ζώο είναι δεμένο στην καρέκλα. Μα τώρα πες μου, αυτό είναι καλοπέραση. Δηλαδή, εσύ δεν μπορούσες να κάθεσαι πάνω σε μια καρέκλα για 8 ώρες μόνο. Επειδή, ξέρετε κάτι, επειδή δεν έχει φωνή, επειδή δεν μιλάει και όταν πονάνε, το είχαμε ξαναπεί, όταν πονάνε δεν μπορούμε να σου πούνε ότι ξέρεις πονάω εδώ πέρα, ενώ εμείς οι άνθρωποι μιλάμε. Ναι. Και επειδή δεν μιλάνε, okay. Λένε, okay, ναι, σου λέει ότι okay, το ζωάκι, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις, είναι έτσι, πολλοί όμως έχουν την οτροπία ότι το έχω στο σπίτι, το περιποιούμε με τα φάρμακά του, αν χρειαστεί, ενώ με τα εμβόλια του, με το φαΐ, το νερό, σκυλίσια ζωή που λέμε. Ναι. Μα το να έχει σκυλίσια ζωή δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάθεται 8 ώρες που λείπεις σε μια καρέκλα. Είναι ανεδεμένο. Λέω νερό τι αφήνεις, όχι μου λέει, μόνο όταν είμαι εγώ σπίτι για να μην μου κατουρίσει. Δηλαδή άμα διψάς το ζώο, θα πάει να ανοίξει τη βρύση για να πιει νερό. Εγώ τσαντίζω πάρα πολύ με όλα αυτά. Αυτό είναι, να ξέρεις, ένα είδος κακοποίησης. Ναι, δεν λέω ότι δεν το αγαπάνε για να το έχεις αγοράσει και να το θέλεις. Το αγαπάς σαφώς. Απλά ίσως δεν έχεις καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το μεταχειριστείς. Όπως και στους ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές αγαπάμε έναν άνθρωπο και του κάνουμε το βίο αβίωτο χωρίς να το καταλάβουμε, του κάνουμε κακή μεταχείριση. Αλλά αλήθεια τον αγαπάμε, αλλά ίσως κάνουμε λάθη στον τρόπο που το συμπεριφερόμαστε. Λάθος συμπεριφοράς. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι ότι δεν το αγαπάνε, απλά δεν ξέρουν να το μεταχειριστούν το ζώο. Ναι, αλλά όμως δεν θα πρέπει κάτι να κάνουν. Είναι που έχει να έρθει μία εβδομάδα στην εκπομπή, ε. Είναι να έρθει μία εβδομάδα γιατί ήμουν άρρωστη. Φαρικίτητα. Αλλά σήμερα έχεις πετάξει τόσες μπηχτές. Ναι, δεν είπα εγώ κάτι για σένα. Δεν είπε κάτι για σένα. Λέει για τις τρίχες. Πάω σπίτι του όποιος τώρα. Όποιος έχει τη μοίρα, μην γιάζεται. Πάω σπίτι του τώρα δεν και ταινίζουμε και δεν με αφήνει να χτενιστώ. Δεν ακούω τίποτα. Μα δεν μπο... Εγώ δεν στο σπίτι. Δεν με αφήνει τώρα, παιδιά. Να χτενιστείς, παιδί, μαλλιά, όταν χτενιστείς, επειδή έχεις πολύ μαλλί, πλούσιο μαλλί, είσαι καταπληκτική, έχεις μαλλούρα, απίστευτη συγχαρητήρια. Σε πολύ όμορφη, απλά χτενίσου έξω. Δεν μπορείς να πας έξω από τον μπαλκόνι και να κάνεις αυτό. Δεν μπορώ να χτενιστώ έξω. Άμα δεν έχω καθρέφτη, δεν μπορώ να χτενιστώ. Θα σου βάλω ένα καθρέφτη απέναντι στο ωραία, δέντρο. Ευχαριστώ. Να βλέπεσαι. Συνεχίζω. Εσύ έχεις τους φίλους και τη διασκέδασή σου. Εγώ έχω μόνο εσένα. Α, ωραία, το γλυκούλι. Είδες. Όχι, και αυτό έχει φίλους. Αν υπάρχουν και άλλα ζωάκια στο σπίτι. Α, ναι. Εννοείς αυτούς τους. Ναι. Mm. Αλλά εμείς λέει, ας πούμε, έχουμε. Έχω την Κωνσταντίνα, έχω εσένα, έχω άλλους φίλους. Βγαίνω, διασκεδάζω. Αυτό κάθεται με στο σπίτι, αντί να το πας μια βολτίτσα και σου λέει και πάλι και ευχαριστώ. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά ζώα, ναι, να κάνουν παρέα, αλλά δυστυχώς μέσα στο σπίτι δεν μπορείς. Και εγώ η αλήθεια είναι, θα σας πω τώρα μία, ναι, θα σας πω μία πολύ μεγάλη αλήθεια, καλό ότι πολλές φορές έχω σκεφτεί ένα, να πάρω άλλο ένα, αλλά επειδή βλέπω ότι η υπερβολική μου αγάπη με κάνει να θέλω να φύγω 5-10 ώρες και να λέω, όχι, θα γυρίσω πίσω να με δει λίγο κούκι και να ξαναφύγω, αν έχω δύο. Σαφώς θα έχουν μία παρέα. Αν έχεις δύο, να ξέρεις ότι θα πεις ναι, και όταν θέλω να πάω ένα ταξίδι, θα πηγαίνω για τρία δωμάτια, έτσι. Δηλαδή, πώς πάει η μαμά με τα δύο μωρά, θα πηγαίνω και εγώ με τα δύο αγκαλιά. Μικρούλι να πάρεις. Μα μικρούλι θα έπαιρνα πάντοτε. Αλλά όσο να είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι μεγάλο. Είναι ήσυχο το καημενούλι μου. Αλλά νομίζω ότι άμα πάρεις άλλο ένα, πρέπει για πολύ μεγάλο διάστημα να ξαναπεράσει τη διαδικασία. Να το μάθεις, να το μάθεις που θα πηγαίνει. Εντάξει, θα το αγαπάς, θα το μάθεις. Εντάξει, σε πάρω σε ένα κάθε 5-10 μέρες να μου το μάθεις. Εντάξει. Λοιπόν. Μίλα μαζί μου και δεν πειράζει να τα καταλαβαίνω όλα. Φτάνει ότι ακούω τη φωνή σου. Αμόρε, το λιλούλι μου. Είδατε πόση αγάπη. Τι έχει ακούσει αυτό η βουλίτσα. Γίνεται αυτό στους ανθρώπους. Να λέει δεν πειράζει αν δεν σε καταλαβαίνει ή μου φωνάζεις ή οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και να λέει δεν πειράζει, ακούω τη φωνή. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι πραγματική αγάπη, το οποίο δεν υπάρχει καν στους ανθρώπους. Γι' αυτό είμαστε καθήκια. Μάλιστα. Σκέψου όταν με χτυπάς ότι θα μπορούσα εύκολα εγώ να σε δαγκώσω. Όμως δεν το κάνω. Ναι. Και κάποια ζωάκια μπορεί να το έχουν κάνει ακόμα και στον. Πώς να το πω, στον ιδιοκτήτη. Αλλά πόσο ξύλο θα έχουν φάει. Όχι, πολύ πιο μπορεί πριν να το έχουν κάνει και από αντίδραση, από φόβο. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, γίνεται και αυτό. Δηλαδή, μία φίλη μου γύρισε και τη δάγκωσε, αλλά γιατί. Γιατί επειδή είχε χτυπήσει, την έπιασε, τη τράβηξε κατά λάθος από το πόδι που πονούσε και αντιδραστικά το έκανε. Δεν το έκανε. Δεν τώρα πλέον, παιδιά, επειδή είναι μεγάλη, ναι, και έχει σπάσει το ποδαράκι, προσπαθώ να τη βάλω, μου κάνει. Έτσι. Δεν, είναι αυτό λυγικό. Είναι γιατί πονάει. Είναι όπως εμείς λέμε, αν χάσαμε κτλ. Ναι. Ναι. Αν κάνω λάθη στη δουλειά ή είμαι τεμπέλη, σκέψω ότι μπορεί να μην αισθάνομαι καλά και να είμαι κουρασμένος. Δηλαδή, όταν δεν έχει όρεξη να παίξει μαζί σου, σαφώς. Σκέψω ότι μπορεί και αυτό να είναι κουρασμένο, μπορεί οτιδήποτε. Ναι. Περιποιήσουμε όταν θα είμαι γέρος και εσύ μια μέρα θα γεράσεις.
Αλήθεια όμως όλα αυτά. Εννοείται, παιδιά, ότι θα γεράσει τα λέμε και το ζώο. Αυτό είναι πράγματα που δεν έχουμε σκεφτεί. Ναι. Και είναι ό,τι είναι που θέλουν να μας τα πούνε, αλλά δεν έχουν φωνούλα να μας τα πούνε. Στις δύσκολες ώρες να είσαι πάντα μαζί μου. Ναι. Μαζί σου πάντα θα περνούν όλα πιο ελαφρά. Αμόρε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι... Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό που σου έχει φτιάξει ένα τζιπ. Θα το δούμε εμείς. Μπράβο στον Ατζίπ, λοιπόν, το κομμωτήριο από τον Κορυδαλό. Έχει κάνει καταπληκτικό σήμερα χτένισμα στην Μπάρμπαρα. Φοβερή αυτή η αλογοουρά, όλο αυτό το στυλ. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ναι. Και εσύ είναι πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σου. Είσαι λίγο Κλεοπάτρα. Λοιπόν... Θα μακρύνουν, σταματήστε. Άμα θα έρθει ο χρόνος μου, μη με αφήσεις να βασανίζομαι. Σε ώρα ανάγκης τέλειωσέ μου τα βάσανα. Εγώ διαφωνώ εντελώς πάρα πολύ σε αυτό. Δεν νομίζω. Αλλά η έρευνα όμως το λέει. Η έρευνα το λέει. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ευθανασία. Ναι, δεν μου λες όμως όταν ένα ζώο έχει γεμίσει, ας πούμε, έξω από εδώ από μια αρρώστια που βγαίνουν τα δέρματά του και βγαίνουν αίματα κτλ. Τι να του κάνεις, να το έχεις έτσι να πονάει και να ταλαιπωρείται, να μην μπορεί να περπατήσει, να κάνει την αφόδευσή του πάνω του. Όχι, όταν βλέπουμε ότι μια αρρώστια είναι μια αναστρέψιμη, οκ, το δέχομαι, αλλά είναι σε πάρα πολύ λίγες σπάνιες περιπτώσεις. Τώρα, ας πούμε, π.χ. η Τζουλίνα που είναι κατάκητη και είναι γιαγιάκα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι. Δεν είναι ότι έχει καρκίνο ή ότι αυτό που είπες, ότι βγαίνει το δερματάκι της, αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, εντάξει, εσύ βέβαια έχεις και μια ιδιαίτερη αγάπη με τα ζώα και είναι πολύ πιο δύσκολο. Το βλέπω, εγώ μπορεί να φανεί κάπως, αλλά το βλέπω ίδιο με τους ανθρώπους. Δηλαδή, μπορούμε εγώ τώρα να έχω την Κωνσταντίνα και να κάνω εγώ αυθανασία στην Κωνσταντίνα γιατί ξεφλουδίζει, γιατί έχει καρκίνο. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω ότι σε κάποιους ανθρώπους μπορούσα να κάνω και μια αυθανασία, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Και λοιπόν... να πω και ένα τελευταίο. Μόνο σε παρακαλώ, αυτή τη στιγμή λέει να είσαι μαζί μου. Δηλαδή την ώρα ναι, γιατί συνήθως... Το καταλαβαίνουν. Όπως και οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνουν. Ναι, ναι. Γιατί απλά να πω ότι επειδή έχω μιλήσει και με εκτινιάτρους πολύ, συνήθως πάνε τα ζωάκια εκεί, την αγατά και την σκυλάκι, λέει κάντε ευθανασία και φεύγουν. Θέλουν ναι. λίγο να κρατάνε το χεράκι. Να... Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο που αγαπάει το ζώο του να κρατάει το χέρι την ώρα που βλέπει ότι σιγά-σιγά κοιμάται και δεν θα ξαναγυρίσει. Αλλά πάντως και εγώ όταν αναγκάστηκα. Θέλει όμως να είναι μαζί. Πρέπει να είναι μαζί. Ναι, και εγώ δεν έφυγα, εγώ θυμάμαι. Εγώ δεν το έκανα, δεν δικιάζομαι με τίποτα. Και κατακλείδη, ο δικός σου τριχωτός φίλος. Ναι, ωραίο είναι το προφίλ σου. Λοιπόν, βέβαια, να σου πω το δικό σου. Τριχωτός φίλος. Άλλο είναι σκυλάκι δηλαδή. Όχι, λέει, όλα αυτά. Α, ότι είναι ο δικός σου τριχωτός φίλος. Ο δικός σου τριχωτός φίλος. Μας έκανε αυτό το γράμμα. Μάλιστα. Κάτι είδε εδώ τώρα και... Ναι, όχι, τίποτα δεν είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάρμπαρα Κύρικη. Δεν φεύγεις από την παρέα μας μέχρι το τέλος της εκπομπής κοντά μας. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Ζήτα Σέρβις, λοιπόν, η μεγαλύτερη εταιρεία έκδοσης εκκοινοχρήστων αλλά και διαχείρισης πολυκατοικιών, μονοκατοικιών αλλά και μεμονωμένων διαμερισμάτων στην Αττική. Κάνει τώρα μία δωρεάν εξάμηνη έκδοση, αν το θέλεις, έτσι εκκοινοχρήστων για 6 πολυκατοικίες σήμερα στην Αττική εντελώς. Δωρεάν, από την εκπομπή μου πεις, έκπτωση 15, 20 και 25 σε κάποιες υπηρεσίες της 100 υπηρεσιών, όπως συντηρήσεις, όπως ηλεκτρολόγους, τεχνικούς, γενικότερα ό,τι χρειάζεται μια πολυκατοικία, αποφράξεις, συνεργεία, καθαρισμού, τα πάντα στο 210-43-26-661, αρκεί να πείτε από την εκπομπή μη μου πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Zeta Service που είναι στην εκπομπή μας και θα είναι για πάρα πολλές μέρες. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά, επειδή ένας καλός οδηγός και ένας, αν το θέλετε, νομοταγής οδηγός, δεν έχει να φοβηθεί και τίποτα και πάνω απ' όλα προστατεύει τη δική του ασφάλεια και των ανθρώπων που έχει μέσα στο αυτοκίνητο, ξεκινάει από το πόσο καλά έχει μάθει την οδική συμπεριφορά και να είναι σωστός οδηγός. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια με το ότι εγώ είμαι οδηγάτζα και το ξέρω. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που πρέπει δυστυχώς να τους μάθετε και αυτοί που δεν θέλετε. Ευτυχώς για πολλούς, αλλά δυστυχώς για εσάς που είστε λίγο έτσι ανεπίδεκτη μαθήσεως, γιατί αυτό θα έχει μία ασφάλεια για εσάς και για τους άλλους. Πολλά που ακούγονται θετικά, αρνητικά, αλήθειες και ψέματα, όλα αυτά θα μας διευκρινίσει ο κύριος Γιάννης Σημακόπουλος, μία σχολή που όλα αυτά τα χρόνια υπογράφει τον Έλληνα οδηγό. Σε πάρα πολύ λίγο μάθετε τα πάντα εδώ κοντά μας. Μην λείψει κανείς.
Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεως 44 Περιστέρι. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε. Πάρα πολύ ωραία θέματα, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μας, Μπάρμπαρα Κίλκη και ο κύριος Γιάννης Σημακόπουλος από τη Σχολή Οδηγών Σημακόπουλος. Τι κάνεις, Γιάννη? Ένας άνθρωπος, βέβαια, πρέπει να σας πω, που εγγυάται την οδήγηση, την ασφαλή οδήγηση, αλλά και η σίγουρη και επιτυχημένη πορεία, διαδικασία θα το έλεγα, για οποιονδήποτε πρόκειται να βγάλει ένα δίπλωμα ή να αλλάξει ή, εν πάση περιπτώσει, να ανέβει κατηγορία και όλα αυτά. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, ενώ ουσιαστικά ο κόσμος θεωρεί ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και εύκολο θέμα. Δηλαδή, ότι okay, πάμε, κάνουμε τα μαθήματά μας, να βγούμε να τελειώνουμε. Εγώ έχω να πω ότι έχει πάρα πολλά παραθυράκια τα οποία πάρα πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ή γνωρίζουμε λάθος ή έχουμε μία παραπληροφόρηση. Πολλές από τις ερωτήσεις που σας κάνανε μέχρι να βγούμε από το break και τα κορίτσια μου, εννοείται θα τα κάνουν και στον αέρα, γιατί εδώ δεν κρύβουμε τίποτα, αυτό που σκεφτόμαστε το λέμε. Πάμε λίγο να πούμε ποιες είναι οι κατηγορίες για να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί ακούω, το είπα και πριν, τα νηψάκια μου και μου λέει: Θεία, εγώ θέλω να βγάλω ανεξαρτήτου κυβικών. Όχι, μου λέει, γιατί ο φίλος μου το έχει βγάλει. Μα δεν γίνεται, βρε άνθρωπε, του λέω, αγόρι μου, δεν είσαι ακόμα 24. Όχι, μου λέει, τα έχει βγάλει. Μου λέει, η σχολή του είπε ότι μπορεί να το βγάλει. Λοιπόν, πάμε λίγο να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Όταν μιλάμε λοιπόν για δίπλωμα οδήγησης, από ποια ηλικία και μετά μπορούμε να έχουμε δίπλωμα οδήγησης και αυτό ποιες κατηγορίες έχει? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που καλέσατε στην εκπομπή σας. Το δίπλωμα ξεκινάει από τα 16 του μοτοποδηλάτου, που είχε παλιά η τροχιά, με υπογραφή του γονέα πάντα. Στα 50 κυβικών. Ναι, στα 50 κυβικά. Συνεχεία πάμε στα 18 χρονών πια στην Α1 κατηγορίας μηχανές, 125 κυβικά δηλαδή. Και εσύ και το αυτοκίνητο. Μπορεί. Άρα από τα 18 μας μπορούμε να βγάλουμε και αυτοκίνητο. Σαφώς. Μάλιστα. Όπως υπήρχε. Αυτοκίνητο να υπήρχε. Φορτηγό ναι. Όμως δεν γίνεται, μηχανάκι. Φορτηγό, υπάρχει κάποια δικτύα που έχουν κάνει ότι μπορεί στα 18 να βγάλει δίπλωμα φορτηγού μέχρι 7,5 τόνους. Μάλιστα. Μέχρι και το φορτηγό το μικρό δηλαδή. Ναι. Συνεχεία πηγαίνουμε στα 22 χρονών, είτε 21 για να βγάλουμε το μεγάλο το φορτηγό, ή 22 για να βάλουμε την Α2 κατηγορία. Που λέγεται στα 400 κυβικά μοτοσυκλέτα. Μάλιστα. Και τέλος, σαν ηλικία, ας πούμε, στα 24 για τα ανεξάρτητα κυβικά. Έχουμε να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Τελικά, ποια είναι η διαφορά από τη μεγάλη σου αυτή εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια από τη σχολή Σημακόπουλος, ποια είναι η διαφορά, εγώ τώρα το λέω και από την πλευρά του Υπουργείου δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 20 χρονών και οδηγεί μοτοσυκλέτα. Γιατί πρέπει να πάει 24, αυτό μου κάνει να πιστεύω ότι 4 χρόνια μετά θα μπορεί να οδηγήσει μια χιλιάρα μηχανή, ενώ στα 20 δεν θα μπορεί. Δηλαδή, κατάλαβες να σου πω ότι αυτά τα 4 χρόνια, τι θα αλλάξουν σε έναν άνθρωπο που παίρνει τη μηχανή και κάνει χιλιόμετρα και τρελαίνεται με τα 25 του, ας πούμε. Τι αλλάζει? Η εμπειρία στην οδήγηση. Η εμπειρία. Η το εμπειρία. Αυτοκίνητο όμως που στα 18 έρχομαι εγώ και διερωτάμε, μπορεί ο άλλος να πάρει το δίπλωμα και να οδηγεί και μια λαμπορκίνη με πόσα άλογα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Όχι τόσο πολύ. Αν σκεφτείτε ότι στην Αμερική από 16 μπορούν και οδηγούν τα τοπικά. Να λάβουν και άλλους δρόμους. Τοπικό είναι, σαφώς και άλλους δρόμους, αλλά σε αυτούς δρόμους γεννηθήκαμε. Σε αυτούς έχουμε μάθει. Ναι, εμείς ναι. Είναι. Γι' αυτό έχουμε και πολλά τρακαρίσματα. Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Τα τρακαρίσματα... Έχουμε λάθος οδηγούς. Ναι. Δεν έρχονται, δεν φταίνει οι δρόμοι. Ο δρόμος αυτός ήταν χρόνια. Φταίμε εμείς που ανεβάζουμε παραπάνω χιλιόμετρα από αυτά που αντίθεται. Περνάμε κόκκινο. Έτσι. Δεν σεβόμαστε τον άλλον οδηγό. Γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί, από το σεβασμό που έχουμε στους υπόλοιπους. Και έχω πει πολλές φορές, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, μου λένε ας πούμε,
μην αγχώνεσαι, είναι πολύ καλή οδηγός. Λέω, όντως είναι πολύ καλή οδηγός. Δεν αγχώνομαι για αυτήν που οδηγεί, για μένα, για σένα που οδηγείς. Αγχώνομαι για τον άλλον. Έτσι. Γιατί τα περισσότερα ατυχήματα έχουν προκληθεί από ασυνέπεια των άλλων. Έτσι. Είναι ένα ντόμινο η οδήγηση. Αν ο πίσω σου, ας πούμε, εγώ είμαι στο φανάρι, είμαι μια χαρά. Αν ο πίσω μου δεν προσέξει, χτυπήσει τον άλλον, θα χτυπήσουν και εμένα χωρίς εγώ να φταίω. Έτσι είναι, δυστυχώς. Καραμπόλος. Αλλά ναι, τα περισσότερα, να πω κάτι, τα περισσότερα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Τα περισσότερα ατυχήματα όμως είναι με μηχανάκι. Και τα πιο θανατηφόρα εννοώ. Γιατί το μηχανάκι είναι ακάλυτο. Είναι εκτεθειμένος. Ο αναβάτης. Δεν έχει λαμαρίνα γύρω-γύρω. Δεν είναι. Γι' αυτό έχουμε και τους τραυματισμούς. Αλλά η οδήγηση, η λέξη οδήγηση, τι είναι ουσιαστικά. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Είναι να μάθουμε να συνυπάρξουμε με τους άλλους χρήστες. Να συνυπάρχουμε. Να μπορούμε να ξέρουμε τι θα περιμένουμε από τον άλλον και τι πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε. Ναι. Αυτό πρέπει να δώσουμε είναι σεβασμός. Ναι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Να σεβόμαστε και τον παραμικρό χρήστη της οδού. Είτε ποδήλατο είναι αυτό, είτε ελκυστήρας, νταλίκα και οτιδήποτε άλλο. Να πω κάτι, αν υπήρχαν και ποινικές κυρώσεις, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις γενικά. Υπάρχουν και στα φανάρια υπάρχουν κάμερες και σου έρχονται ένα πρόστιμο στο σπίτι και θα το πληρώσεις θες δεν θέλεις. Εδώ πέρα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Οπότε... υπάρχουν κάμερες σε Μπαρμπάρα, σε πολλούς έχουν έρθει από υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό. Όχι, σε υπερβολική. Εγώ σου μιλάω για κόκκινο. Στο εξωτερικό, εάν περάσεις το κόκκινο, σου έρχεται ένα πολύ ωραίο χαρτάκι που αν δεν το πληρώσεις έχεις μεγάλες κυρώσεις εκεί. Ναι. Δηλαδή δεν παίζουν σε σχέση με εδώ πέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Και έτσι μαθαίνουν. Έτσι μαθαίνεις και να επιβάλλεις στην τελική να σέβεσαι τον συνάνθρωπο. Εδώ πέρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οπότε... δεν ισχύει γιατί ήδη έχουμε, ειδικά αυτή την εποχή, πολλά στο κεφάλι μας. Ένα επιπλέον να έμπαινε. Νομίζω ότι δικαιολογία είναι. Δίνουμε χρήματα και αυτά. Ναι, ναι, βέβαια αυτό θα ήταν και λίγο να το φοβηθούν. Αυτό. Με την έννοια να προσέχουν. Ναι. Πολλές φορές, Γιάννη, θα σου πω κάτι και μπορεί να φανώ κακός. Πολλές φορές είμαι στο φανάρι και βλέπω, ας πούμε, κάτι τυπάκια με μια μηχανή και το αμάνικο και το μπράτσο και τα λοιπά. Κάνουν ένα έτσι και με το κόκκινο μέσα στη Μιχαλακοπούλου ή μέσα αυτό, φεύγουνε. Εκείνη την ώρα λέω πόσο θα ήθελα στο επόμενο μέτρο να υπήρχε μια αστυνομία. Όχι γιατί... είναι επί προσωπικού. Γιατί ρε φίλε, εσύ που φεύγεις εκείνη την ώρα για να το παίξεις μαγιά με τα τατού σου και τα λοιπά, και εγώ έχω και γρήγορο αυτοκίνητο και γρήγορο μηχανή, αλλά δεν κάνω τη μαγιά μου εκεί. Τη μαγιά μου, άμα θέλω, θα τη δείξω αλλού. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι εκείνη την ώρα μπορεί ένα παιδάκι που έχει δει το πράσινο να τρέχει να το προλάβει. Ναι. Και τι θα γίνει. Πρέπει λοιπόν εκείνη την ώρα να του πάρεις και τη μηχανή και το δίπλωμα και την άδεια και να μην το πάρει και πίσω για πολλούς μήνες για να καταλάβει το λάθος του. Τελικά, μόνο έτσι. Κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας. Να πω και κάτι άλλο. Εσείς δεν το έχετε παρατηρήσει. Γιατί το έχω παρατηρήσει εγώ πολύ στον δρόμο. Η σχολή οδηγών. Βλέπουν, γιατί λογικά δεν θα πηγαίνετε γρήγορα, πηγαίνετε με ένα ορισμένο όριο ταχύτητας. Ναι. Δεν σας προσπερνάνε, δεν κορνάρουνε. Αυτό δεν δείχνει μη σεβασμός προς τη σχολή οδηγών. Είναι σχολή οδηγών. Σας είπα ότι ο σεβασμός είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ βασικό. Να μάθουμε στον άλλο. Λοιπόν, άρα έχουμε λοιπόν αυτές τις κατηγορίες. Μετά ανεξαρτήτων. Έχουμε λοιπόν τα ερασιτεχνικά. Την ημέρα που ήμουν στη σχολή σας, άκουσα τις συνεργάτες στο τηλεφωνικό σας κέντρο που λέγανε να αλλάξουν το δίπλωμα, έχει λήξει. Εγώ δεν ήξερα λοιπόν ότι το δίπλωμα κάποια στιγμή λήγει. Ναι, σαφώς. Ναι. Λήγει στα 65. Στα 65... 65 χρονών. Ναι. Α, είσαι ακόμα. Το ερασιτεχνικό. Έχεις πολλά. Το ερασιτεχνικό. Το επαγγελματικό. Ανά πενταετία. Ανά πενταετία πρέπει να το... Όπου πηγαίνει και δίνει εξετάσεις ανά πενταετία. Όχι, περνάει γιατρούς και τον ελέγχουν για την υγεία τη σωστή. Για ταξί εννοείται, επαγγελματικό. Για φορτηγό, για λεωφορείο, για ελκυστήρα. Όποιος μάλλον μεταφέρει ή σε δημόσιο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, οδηγός σε ένα σχολικό από παιδάκια και μετά από 5 χρόνια να πάθεις καταράκτη, λέμε, και εσύ να μου πεις ότι πρέπει να οδηγείς. Πολύ σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Και πώς γίνεται που βλέπουμε μερικούς που είναι άνω των 70-80. Και έχουν γίνει ένα με το τιμόνι και πάνε έτσι. Ναι. Η θεία μου που είναι δηλαδή 87 χρονών. Σ' αγαπάει αυτή τώρα, πες. Η θεία η Μαρία. Ναι, σ' αγαπάει πιο πολύ. Παίρνει τα μάξι, είναι σκοτώστρα, παιδιά. Εγώ το έχω πει ότι είναι κούρση σκοτώστρα. Παίρνει τα μάξι, μπροστά έτσι. Τι θεία η Μαρία, το μπορώ. Μπορεί να. Αλλά. Πώς τους κάνανε. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε ένα όριο ηλικία και μετά να στο πάρουν. Η ηλικία εξαρτάται. Ο καθένας... Τώρα αυτή η γυναικούλα δεν μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Στα 80 υπάρχει άλλο στην ίδια ηλικία που είναι πιο κοτσονάτο. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά λέω δεν θα έπρεπε να υπήρχε ένα όριο ηλικίας. Αυτό το κρίνουν οι γιατροί. Οι γιατροί που του αναλύουν. Καλά, οι γιατροί μπορούν να πληρώσουν κιόλας και να σου δώσουν ένα χαρτί. Δεν... Ναι.
Μετά θα πάρει αυτό την ευθύνη. Θέλω λίγο να ρωτήσω. Με τον καιρό, οι περισσότεροι αυτό που φοβόνται είναι τα σήματα. Δηλαδή αυτό που σου λέει τα βιβλία. Πώς θα περάσω τα βιβλία. Για ένα νέο οδηγό. Για ένα νέο οδηγό. Νομίζω ότι πλέον με τους δικούς σας τρόπους, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με το άκτιο εξοπλισμένο επιτελείο το οποίο έχεις στη σχολή σου, στον πανόροφο, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει φόβος, γι' αυτό και κανείς δεν φοβάται. Και βλέπω και δηλαδή, νέα παιδιά που είναι φίλοι του ανιψιού μου που έχουν δώσει από εσάς κτλ. Και βλέπω ότι τα περνάνε με τιμία ενώ φοβόνται ότι δεν θα απαντήσουν τίποτα. Πόσο βοήθησε ο υπολογιστής σε όλο αυτό? Έπαιξε κάποιο ρόλο, δεν μπορώ να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Έπαιξε όμως κάποιο ρόλο, ήταν ένα επιπλέον βοήθημα. Αλλά το μυστικό είναι να εξηγήσει στον άλλον τι ακριβώς είναι το σήμα. Για ποιο λόγο γεννήθηκε η ανάγκη να υπάρχει κάποια πινακίδα και πώς θα την ερμηνεύει. Αν του εξηγήσει τον τρόπο, μετά ό,τι η πινακίδα και να δει και πρώτη φορά να τη βλέπει, καταλαβαίνει τι σημαίνει. Άρα πρέπει όταν να το εξηγήσει τη φιλοσοφία. Όταν η πινακίδα έχει κόκκινο γύρω-γύρω, πάει να πει ότι υπάρχει κάτι που είναι απαγορευτικό. Έτσι. Που εκεί τελειώνει ή εκεί απαγορεύεται. Όταν υπάρχει μπλε, σίγουρα είναι κάτι προσθετικό. Ότι από εκεί πάμε, από εκεί ακολουθούμε, από αυτό μπορούμε και ούτω καθεξής, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ναι, σε κατηγορίες. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει να παπαγαλίζει κάποιος, να λέει αυτό είναι αυτό. Πρέπει να μπει λίγο στη φιλοσοφία των σημάτων. Τελικά τα σήματα ή η οδήγηση είναι πιο δύσκολο για κάποιον όταν δεν έχει καμία επαφή. Δηλαδή, Κωνσταντίνα, άλλο από συνοδηγό δεν ξέρει τίποτα. Άρα θα ξεκινήσει από την αρχή. Τι πρέπει να φοβάται πιο πολύ? Τίποτα. Τίποτα. Εφόσον κάτι έχει κατασκευαστεί το αυτοκίνητο για να το χειρίζεται ο άνθρωπος, είναι φύση αδύνατο να μπορούμε να το χειριστούμε. Σημασία έχει να μην φοβάται. Όταν ξεκινάνε από εκεί. Θέλει θάρρος. Θέλει θάρρος, να μην φοβάσαι. Ναι. Και λίγο θράσος. Λίγο. Πόσες φορές δικαίωμα έχουμε να δώσουμε το ίδιο και το ίδιο? Όσες θέλουμε. Όσες φορές. Και ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα χρονικό μεταξύ των. Στα σήματα κάθε εβδομάδα που είμαστε μπορούμε να ξαναδώσουμε. Στην πορεία πηγαίνει ένα 15ήμερο συνήθως. Ένα μεγάλο ερώτημα πολλών και ένα λάθος που έχουν στο μυαλό τους είναι ότι εγώ σήμερα λοιπόν έδωσα, έβγαλα το δίπλωμά μου, τελείωσα και τα σήματα και την οδήγηση και πέρασα. Από αύριο καβαλάω το αυτοκίνητο, τη μηχανή και δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί έχω περάσει και εγώ το χαρτί. Δεν έχει κανένα χαρτί και δεν έχει δίπλωμα. Το δίπλωμα καταχωρείται στο σύστημα του Υπουργείου και πια εκδίδεται όταν θα είναι έτοιμο να το παραλάβει. Μετά πόσο καιρό αφού περάσει τα μάτια? Το πολύ νομίζω μήναν κάνει. Είναι να κάνει και με το Υπουργείο. Ανάλογα τις ανάγκες υπηρεσίας και την μπορεί και 15 μέρες νομίζω και 20. Και δύο δηλαδή μήνες, όταν μπορεί. Περάσω όλα τα μαθήματα και τελειώσω και τις εξετάσεις μου και όλα. Δεν μπορώ να πάρω τα μάξι να βγω στους δρόμους. Εσύ μπορείς. Απλά είναι η μέρα που εμείς θα φύγουμε από τα μάξια και θα πηγαίνουμε με τα πόδια. Μπάκι με τα πόδια. Λοιπόν, και με τα πόδια πρόβλημα. Τελικά οι γυναίκες ή οι άντρες είναι πιο καλοί στην εκμάθηση της οδήγησης? Ο καλύτερος μαθητής όταν έκανα μαθήματα εγώ προσωπικά ήταν γυναίκα. Ναι, γιατί ξέρεις, στον δρόμο όταν βλέπεις σχολείο οδηγών με γυναίκα δίπλα, ακούω αμέσως στον δρόμο. Έλα, προσπέρασέ το, αυτή θα μας πάει. Κι εγώ στο έχω πει. Ναι, θα μας πάει τώρα με τα αυγά πηγαίνει. Όχι, όχι, δεν είναι πάντα έτσι. Και αυτό είναι στα πρώτα μαθήματα. Είναι και λίγο θέμα αντίληψης, Γιάννη. Δηλαδή, είναι το πώς θα πάρεις τον αέρα από την αρχή. Ναι, αυτό παίζει ρόλο. Εγώ νομίζω ότι απλά οι άντρες νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και ότι έχουν καβαλήσει από μικρή το τιμόνι και αυτά. Αν σου αρέσει το αυτοκίνητο, το παίρνεις πολύ πιο εύκολα. Αν πας να βγάλεις ένα δίπλωμα από ανάγκη, εκεί καθυστερείς. Φοβάσαι. Ναι. Με φοβίζουν οι ταχύτητες, πώς θα τις αλλάζουν. Θα κάτσεις επάνω. Με το θα κάτσεις εκεί, θα μάθεις και κάποια στιγμή θα την αλλάξεις. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουμε στην άποψη και στο μυαλό μας ότι από τη στιγμή που πήγαμε το δίπλωμα και το περάσαμε, είμαστε έτοιμοι οδηγοί. Όχι, όχι, από την εμπειρία σου, πόσο χρόνο πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται και στην εμπειρία οδηγώντας, πραγματικά οδηγώντας, για να πεις ότι έχει πάρει τον αέρα του αυτοκινήτου και των σημάτων και okay, είναι οδηγός πια? Θα σας απαντήσω συντομία. Οδηγώ πολλά χρόνια, έχω και δίπλωμα εκπαιδευτού ασφαλούς οδήγησης, ακόμα μαθαίνω. Πολύ σημαντικό. Ακόμα μαθαίνω στον δρόμο. Κάθε μέρα μαθαίνουμε. Διαφορετικοί χαρακτήρες ανθρώπου. Κάθε χαρακτήρας βγάζει ο κάθε άνθρωπος το χαρακτήρα του πάνω στο αυτοκίνητο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι μαθαίνω. Το περισσότερο πράγμα που πρέπει να μάθει ένας οδηγός από την εμπειρία του και εμείς που οδηγούμε, εμείς οι τρεις το έχουμε καταλάβει, είναι η πρόβλεψη του άλλου που έχεις μπροστά ή αυτού που έρχεται πίσω. Έτσι, ναι. Αυτό είναι πρέπει να κοιτάμε συνέχεια. Στον δρόμο, έτσι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να πατάω ένα γκάζι επειδή το ρίχνουμε 50 κιλά. Ποια είναι τα περισσότερα λάθη που κάνουν εσύ που σαν εκπαιδευτής από τον Ασημακόπουλο? Τις ικανότητες τους. Και το αυτοκίνητο. Εννοείται. Ναι. Τα υπερεκτιμάνε.
Οι δρόμοι κατασκευασμένοι σε στενάκι μέσα, 50 χιλιόμετρα το όριο, 30 και θα πάει με 70. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να σταματήσει με αυτά τα χιλιόμετρα στα μέτρα που θα αντιληφθούμε κάποιο κίνδυνο. Και τα 70 είναι λίγο. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλοί και ζωάκια σκοτωμένα. 70 χιλιόμετρα σαφώς που τα βλέπετε λίγα, για να σταματήσει το αυτοκίνητο θέλει 49 μέτρα. Μάλιστα. Αυτά που βλέπετε λίγα. Κοίτα πόσο ώρα. Άρα δηλαδή, όταν γίνονται τα ζωάκια που τα σκοτώνουν, σίγουρα τρέχει με πολύ ηλικιότητα. Θέλω λίγο, έκανες μία ερώτηση και σου είπα ότι την κάνουμε και στον αέρα, γιατί είναι πολύ βασική να πούμε καταρχήν ότι κοντά μας έχουμε μία σχολή που δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου προσωπικά. Το καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν βγάζω φίλους στην εκπομπή, βγάζω, γιατί έχω πολλούς φίλους που θέλουν να βγουν εδώ, ο καθένας να πει το δικό του, αλλά εγώ βγάζω αυτούς που πρέπει. Είναι μία σχολή που εγγυάται το αποτέλεσμα, Ασημακόπουλος, και είναι στη Λεωφόρο Θηβών. 109. Ναι, γιατί εγώ έρχομαι έτσι και δεν ξέρω τον αριθμό, κατάλαβες, το βλέπω. Απέναντι του ταχυδρομείου, ένα ταχυδρομείο έχει στην αρχή. Έκανες μία ερώτηση πολύ σημαντική και θέλω, επειδή πάντοτε ο Γιάννης μιλάει ευθέως και είναι λιτός και σαφής και στο γραφείο του τα πας για πρώτη φορά, που δεν ξέρεις, δεν τον ξέρεις προσωπικά, γεια σας για να ρωτήσεις για τη σχολή, σου λέει είναι αυτό, αυτό και αυτό. Κάτι άλλο δεν αρχίζω να σου λέω, αυτά σου λέω, αυτά θα ακούσεις. Ρώτησες κάτι και σου είπα να το ρωτήσεις στον αέρα. Εγώ νομίζω ότι κοκκίνησα, ότι θα πάρω την μπουρλωτιά που υπάρχει, μου ανέβει και το αίμα. Πώς είναι η μπίγκη, νομίζω ότι έχω γίνει μπίγκη σήμερα, δεν ξέρω. Ναι, για πες. Ντρέπομαι, δεν ξέρω, κάνει να το. Ναι, δεν κάνει, εννοείται να το ρωτήσει. Γιατί να μην το ρωτήσει. Για τα λαδώματα θα ήθελα να σα ρωτήσω. Τα λαδάκια τη Κολυμπήθρα, φαντάζομαι ότι λες που θα βαφτίσω κιόλα. Τα φακελάκια. Ναι. Γιατρών λέτε. Ναι. Τη Ελλάδα γενικότερα. Όχι, τη Ελλάδα. Γιατί παντού για να περάσει και να πα μπροστά δίνει φακελάκι. Αυτά υπάρχουν παντού, σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μα. Εγώ δεν το συνιστώ. Εκτός αν θέλετε ένα δίπλωμα για να το έχετε και μόνο. Να το βάλεις κορνίζα. Ισχύει όμως, έτσι. Ισχύει σε όλα, σε όλα. Σε όλα, δυστυχώς. Ελλάδα ζούμε και παντού ισχύει αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, δεν το συνιστώ. Θέλουμε να μάθουμε να οδηγούμε. Να μάθουμε δύο πραγματάκια. Και να σου πω και κάτι. Δεν έχετε κάποιο να σας πει θέλω να μου το φέρετε τώρα ή θέλω ναι, να. Ναι, και θα του πει ευχαριστώ. Εχθές. Υπάρχουν και άλλες σχολές. Ναι, ναι, πολύ. Ξέρω εγώ. Ο καθένας, κοίταξε, εάν γίνει η κάθε σχολή που έχει τέτοιο όνομα για 20 χρόνια, πόσα χρόνια είναι? Από το 77. Από το 77, κοιτάξτε. 40 λοιπόν, χρόνια. Λοιπόν, 40 χρόνια. 20 χρόνια εγώ ξέρω το Γιάννη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Όταν λοιπόν πάει ένας άνθρωπος και το πάρει όπως όπως, όμοι γίνει το γίνει κάτι, γίνει η δική του σχολή. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι θέλει να προωθήσει τη σωστή δουλειά του. Γι' αυτό είναι και 40 χρόνια η καλύτερη σχολή σε όλο το Λεκανοπέδιο και δει στον Πειρά και στις γύρω περιοχές. Δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο πιο σκληρός. Μπορεί να σου πει, για κάποιο φίλο του είπε ότι οδηγεί μηχανή και ξέρει τα μαθήματα. Και μου λέει, δεν με πειράζει αν οδηγεί και ας είναι και μοτοσυκλετιστής. Σε μένα θέλω να μου κάνει τα μαθήματα. Εγώ θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω με αυτή τη μηχανή ότι οδηγεί. Και ας οδηγεί και στο εξωτερικό, δεν με ενδιαφέρει. Το απαιτεί γιατί θέλει να υπάρχει το αποτέλεσμα αυτό που πρέπει να υπάρχει. Το αποτέλεσμα και να κοιμάμαι τη νύχτα καλά. Με ισχυρίζει. Ναι. Σου έχουν ζητηθεί ποτέ τα αρέστα που λέμε, να έρθει και να σου πει, κοίταξε, εμένα κύριε Γιάννη, το παιδί μου τα ήξερα όλα. Γιατί έκανε πέντε λάθη. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Είναι πολύ διδακτικό. Ναι. Και τι λες. Τι μπορείς να πεις στον άλλον, είναι μερικές φορές η παραλογία του είναι μεγάλη. Γιατί ζητάει τα αρέστα, γιατί πέρασε με στόπ στην πορεία και κόπηκε. Δεν το είδε το στόπ, το πέρασε, δεν σταμάτησε, τον κόψανε. Όταν δίνεις, λένε ότι οι εξεταστές, ότι είναι λίγο, σημειώστε το, λένε ότι οι εξεταστές, ότι είναι λίγο δίστροποι και περίεργοι. Okay. Ότι με το παραμικρό, δηλαδή μπορεί να κάνεις το φρύδι σου έτσι και να σου πει γιατί το σήκωσες. Δανείζομαι τώρα. Εντάξει, τώρα γίνονται τρόπος παντού αυτά. Okay. Τι πιστεύεις ότι πρέπει περισσότερο να προσέχει ένα νέο παιδί που είναι και λίγο τρομαγμένο, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι χάνουν από την τρομάρα τους. Πάει να βάλει την αυτή και κάνει τρέμει ολόκληρη. Εγώ πιστεύω αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει. Το τρακ, ναι, πρέπει, θέλει αυτοπεποίθηση, αλλά το βασικό είναι να έχει προετοιμαστεί σωστά. Αν έχει προετοιμαστεί σωστά και μηχανικά που λέμε, θα το οδηγήσει αυτό. Πόσα είναι τα ελάχιστα μαθήματα που πρέπει να κάνουμε στη μηχανή, στο αυτοκίνητο, για να πει εσύ ότι, OK, μέχρι εδώ θα μου το κάνει, έχει οδηγήσει, δεν έχει οδηγήσει, δεν με νοιάζει. Αυτά που ορίζει ο νόμος, στη μοτοσυκλέτα είναι 10 μαθήματα, στο αυτοκίνητο είναι 25. Ανά μία ώρα, μία ώρα είναι το μάθημα. 45 λεπτά. Παλιά δεν ήταν έτσι. Όχι. Παλιά δεν υπήρχαν. Πόση ωραία ήταν. Ναι. Παλιά. Τι παλιά, όταν το βγάλαμε εμείς. Πριν 9 χρόνια, 10. 10 χρόνια. Λοιπόν, εγώ στα 22 μου. 9 και 22, καλά δεν είμαι. Καλά είμαι για έτσι. Πριν λίγες μέρες ήσουν 28.
Μεγάλο, ναι, μεγάλο. Στα 18 τα έβγαλε. Λοιπόν, Γιάννη, αν μπορούσαμε κλείνοντας, αφού σε ευχαριστήσουμε και για την προσφορά που μας κάνεις όλα αυτές τους μήνες, θέλω να μου πεις, Σχολέστα Σημακόπουλος, τηλεοφόρο Θηβών 109, θέλω λίγο να μου πεις το εξής. Αν έπρεπε να δώσεις δύο συμβουλές στα νέα παιδιά που μας βλέπουν και σκέφτονται να πάνε να βγάλουν δίπλωμα κτλ., τι πρέπει να κοιτάξουν σε μια σχολή ή σε αυτόν που θα τους πει, έχω εγώ μια σχολή να σε πάω αυτό. Τι πρέπει να κοιτάξουν, τι πρέπει πάντα να έχουν στο νου τους. Πες μας, βλέπει κάποιος από την Καβάλα και είναι δύσκολο να έρθει στη Λεωφόρο Θηβών. Αλλά έχει πολλές σχολές η Καβάλα, δανείζομαι, ή οποιαδήποτε σχολή. Τι πρέπει να κοιτάξει. Βεβαίως, στον τρίτο όροφο, παρακαλώ. Πρώτον, να το εμπνέει η εμπιστοσύνη ο δάσκαλος. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Είναι βασικό. Να είναι ήπιον τόνων. Έτσι, mm-hmm. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη και εκείνη την ώρα δεν θέλει να φωνάζει, να πει όχι, τι έκανε. Και οι ερωτήσεις που κάνει. Είναι το νούμερο ένα. Μάλιστα. Δηλαδή, τι ρωτάμε, πόσα θέλεις για να βγάλω το δίπλωμα. Απαράδεκτο. Είναι λάθος. Πόσο θα μου κοστίσει ένα δίπλωμα. Ναι. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Να πω και κάτι άλλο. Όταν γιατί αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Όταν. Διαφώτισε μας, Μπάρμπαρα, Κίρκη. Ναι. Όταν δεν περνάω στις πρώτες εξετάσεις και μετά πάω να ξαναδώσω, πάλι πληρώνεις τα παράβολα και τέτοια. Στα γραπτά μιλάτε. Στα γραπτά. Στα γραπτά πληρώνετε. Τα παράβολα. Κάτι πληρώνεις. Ναι, 10 ευρώ είναι το παράβολο για να ξαναδώσω. 10 ευρώ. Όσες θέλεις, καλέ, και κάθε φορά. Δηλαδή, εσύ θα δώσεις πάρα πολλές. Θα διαβάσεις, είπα. Στην οδήγηση. Στην οδήγηση είναι τα εξέταστρα, ανάλογα αυτά που ορίζει κάθε σχολή. Πόσο περίπου. Αυτό είναι από το κάθε σχολή. Ναι. Εσείς βέβαια που θα πάρετε στις σχολές σας Σημακόπουλος, εννοείται θα έχετε μια καλύτερη αντιμετώπιση από τον κύριο Γιάννη και στα μαθήματα και στην τιμή. Αλλά εκεί να πείτε από την εκπομπή μου πεις. Άμα δεν πεις τη λέξη κλειδί, μη μου πεις οι άλλες τους πετρίδες. Έχουμε προσφορούλα λοιπόν. Έχουμε, εννοείται, όταν, πάντα έχουμε. Όποιος λοιπόν, θα πει μη μου πεις στην εκπομπή. Θα έχετε πολύ καλύτερα οικονομικά πακέτα. Πακέτα. Οικονομική δοσοληψία. Λοιπόν, αλλά θα έχετε όμως σίγουρα αποτέλεσμα. Αυτό σας το υπογράφω. Έχουν πάει φίλες μου που είναι στρουνάρια και το έχουν πάρει. Παραδόξως. Άσχετα που εγώ τους. Δεν έχεις πάει εσύ ακόμα. Δεν λέω για σένα, έχω κι άλλες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα χαιρετήσουμε μετά μου σε όλα το επιτελείο σου, γιατί είναι μια σχολή που έχει πολλά άτομα από πίσω, γιατί τρέχει το όλη μέρα και με τη χαρτούρα. Πραγματικά πολύ χαρτούρα. Δηλαδή, για να βγάλεις ένα δίπλωμα, παιδιά, μαζεύεις όσα μαζεύεις όταν φεύγεις από τη ζωή για το κληρονομητήριο. Είναι απίστευτο. Αλλά καλά κάνουμε όμως στην Ελλάδα σε κάποια πράγματα να τηρούμε τις παραδόσεις των χαρτιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζετε να βγάζετε καλούς οδηγούς. Λοιπόν, εμείς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου από τη στήλη για τα παιδιά έχει να μας πει πάρα πολλά. Φύγαμε και επιστρέφουμε, παρακαλώ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Πάρα πολλά φιλιά έχω να πω. Το μικρόφωνο, ξέρεις, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, δεν καταγράφει μόνο όταν είσαι στον αέρα. Καταγράφει και όταν δεν είσαι στον αέρα. Επίσης, πρέπει να πεις στην αδελφή σου ότι όταν είσαι στον αέρα δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα. Δεν ξέρω αν αυτό. Και εμένα με ψάχνει όλη η Ελλάδα και με θέλει, αλλά δεν απαντώ. Λοιπόν, θα έχεστε κάθε εβδομάδα. Γιατί μου παρεκτρέπεστε λίγο, Μπάρμπαρα. Λοιπόν. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι. Να πεις τίποτα. Να πεις για το θέμα σου για τα παιδιά. Ναι. Να πω άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα Giorgio για το υπέροχο αυτό έτσι έδεσμα. Ένα καταπληκτικό πραγματικά κέικ με φράουλες με. Όπου στο τέλος της εκπομπής θα το περιποιηθούμε όπως πρέπει. Εμείς, η Κωνσταντίνα, καταλαβαίνεις ότι είναι από τα κορίτσια που δεν κρατιέται. Καθόλου. Οπότε, ναι, πέφτει, αυτό είναι. Αυτό είναι. Πέφτει με τα μούτρα.
Λοιπόν, όχι, σήμερα θα σε βάλουμε στον τοίχο και θα σε κάνουμε. Δεν πάει το μυαλό σου. Εγώ να κλαίω μετά. Καλά, δεν πειράζει, σου περνάει αυτό. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα ένα κοντρατέμπο, ένα αυτό και ένα σούσι και ειλικρινά δεν υπάρχει τίποτα και ξεχάσει όλα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, μετά ξέρει να με λαδώνει, ρε παιδί μου. Πάντα σε λαδώνω εγώ. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να ξέρει ότι εγώ ξέρω να το λαδώνω το κουλούρι. Δηλαδή εννοώ ότι δεν το βάζω έτσι και δεν το ξέρω ψήνω. Θέλει λίγο το λαδάκι του, τη φυτίνη του. Είναι ο αγαπημένος μου, αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει, εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Θυμώσει λίγο καιρό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα σου περάσει. Εσύ θα περάσει. Λοιπόν, έλα, πάμε. Λοιπόν, θα πούμε τρόπους πώς θα σταματήσει ένα παιδί το πιπίλισμα του χεριού. Αυτό ισχύει για τους μεγάλους, οι τρόποι. Ναι. Παιδιά, είχα έναν φίλο. Που το πιπίλαγε μέχρι πολύ μεγάλο. Σε το είχα πει, ε. Ναι. Και τώρα που καθόμασταν, πότε ήταν πριν ένα χρόνο και βλέπουμε ταινία. Συγγνώμη, το πιπίλιζε. Το πιπίλιζε το δάχτυλο με μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία. Σε μεγάλη. Καλή, πώς είναι τώρα ο Γιώργος. Είναι 29. Ναι. 29 και χρονών και πιπίλιζε. Ναι. Το δάχτυλο. Και μου έλεγε την πρώτη φορά που κάτσε να μιλάμε ταινία, μου λέει θα σου πω. Θα κάνω κάτι, μου λέει, αλλά μην το πει στους φίλους μου, γιατί ντρέπουμε. Γι' αυτό δεν βλέπω ταινία. Όταν βλέπουμε. Α, δεν βλέπουμε. Στο σινεμά και στο σπίτι. Τι κάνει. Μου λέει θα δει. Το πιπιλάω. Αφού καθόμασταν λοιπόν, βάζει την ταινία. Και κάνει. Νομίζω ότι με κοροϊδεύει στην αρχή. Αλλά... Πιπίλησε το δάχτυλο. Ναι, δε, αυτό που λέμε, κοίταξε να δεις, δεν πιπιλάω το δάχτυλο. Γιατί δεν πιπίλιαζε κάτι, ναι, κάτι άλλο. Γιατί θέλει το δάχτυλο, ο καθένας ό,τι θέλει. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό έχει βγει και σε έκφραση. Να σου πω, νομίζω ότι πιπιλάω το δάχτυλο. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει πια και δεν. Κατάλαβες, δεν με πιάνεις απροετοίμαστο. Εσύ τι κάνεις όταν βλέπουμε ταινίες. Εγώ τρώω. Πιπιλάει το δάχτυλο. Όχι, τρώω. Εμείς μπαίνουμε στο εγώ σινεμά. Εγώ μπαίνω στο σινεμά και είναι λες και έχω μπει εγώ και άλλα τρία καταστήματα. Ναι, το θέλω να pop-corn. Τρώω. Το ναι, popcorn, ναι. Πάρα πολύ τα πατάκια με το τυρί. Ναι. Α, και τώρα που πάτε να πάω να πάρω. Βρήκα και τυρί. Τζεντάρ. Ναι, παιδιά που το παίρνει από το σούπερ μάρκετ μαζί με τα πατατάκια δεν σετ. Είναι, ωραίο. Τι δεν είναι, παιδιά. Αυτό το καινούριο. Παιδιά, εγώ το ζέστανα και έφαγα. Πού το ζέστανε. Το φούρνο μικροκυμάτων. Αμέ, το κεσεδάκι το πυρήμαχο και μετά έβαζα τα πατατάκια, πάει σακούλα. Πάμε και θα σας ελάτε σπίτι το βράδυ να δούμε ταινία και να φάμε. Δεν πάμε. Ναι, εντάξει. Όχι, ελάτε αύριο, καλή πρέπει σήμερα. Λοιπόν, ελάτε να σας κάνω μια βραδιά με τυρί και πατατάκι. Και να επιπηλήσουμε δάχτυλα. Και να επιπηλήσετε δάχτυλα. Δεν έχω πρόβλημα. Θα έχουμε παρέα ή θα είμαστε τρίμα. Πάντα με παρέα στο σπίτι μου, γιατί έχετε τον κούκι, δεν είμαι μόνος μου, έχω και το συγκάτι. Ναι, έχουμε το αγόρι μας. Λοιπόν, αν το παιδί είναι σε ηλικία που πρέπει να κόψει το πιπίλισμα του δαχτύλου του, υπάρχουν ορισμένες τεχνικές που θα τις πούμε, που μπορείτε να εφαρμόσετε, ώστε να βοηθήσουμε το παιδί να κόψει αυτό που τόσο είναι, όταν το βλέπει ο άλλος, δεν είναι καθόλου ωραίο. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συνήθως γίνεται επιπίλυμα όχι μόνο και με το δάχτυλο, νομίζω και με το ποδαράκι σηκώνουν. Ναι. Τα παιδιά, ναι, και το. Ναι. Τα μωρά. Ναι. Εμείς οι μεγάλοι πώς δεν φέρουμε το πόδι πάνω. Εγώ το φέρνω. Καλά, εντάξει, γιατί εσύ είσαι αθλήτρια της ενόργανης. Είναι ενόργανη γυμναστική. Γιατί δεν φτάνετε, νομίζετε, το στόμα στο δάχτυλο το μεγάλο. Τι λες, καλά, εγώ δεν φτάνω ούτε καλά-καλά στο χέρι. Εγώ το φτάνω. Εντάξει, σου είπα, είσαι της ενόργανης. Και εσύ το φτάνεις. Πόσο μ' αρέσει αυτό το πλάνο, Γιάννη. Γιάννη, αυτό το πλάνο που κάνεις πραγματικά, κάτσε να το σημειώσω, ένα 30% παραπάνω. Τι, πήρε. Αύξηση για το πλάνο. Γιατί όχι. Κοίτα, κοίτα, η Σανέλ κοιτάει την κάμερα που πρέπει να κοιτάξει. Δεν κοιτάει τώρα την μπροστινή. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, το πίπιλισμα λοιπόν του δαχτύλου χαρακτηρίζεται ως μία φυσιολογική αντίδραση και συμπεριφορά στα βρέφη και στα νήπια. Μέχρι τα νήπια, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτό, μετά την ηλικία που το παιδί ξεκινήσει το νήπιο, τότε πρέπει είναι να το σταματήσει. Φυσιολογικό. Ναι. Λοιπόν, αυτό, επειδή βάζουν πιπίλα. Βάζουν πιπίλα βάζεις από. Όταν του βγάζει, αρχίζει και θέλει να πιπιλάει το δάχτυλο. Ξέρεις τι, υπάρχουν παιδιά που το μαθαίνει. Ναι, μόλις βγάλει την πιπίλα, πάει το δάχτυλο. Και μάλιστα λένε ότι βάζουν κάτι στο δάχτυλο. Που πικρίζει. Που πικρίζει για να μην το μάθει το παιδί. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό βέβαια να σας πω ότι σας κάνει και πάρα πολύ κακό στα παιδιά σας στη διαμόρφωση της στοματικής κοιλότητας. Ρε παιδιά, τι ιατρικά μιλάω, να το σημειώσω. Η στοματική κοιλότητα βάζοντας το δάχτυλο και σπρώχνοντας την προς τα έξω δημιουργεί πρόβλημα με τα παιδιά και κάνει τα δόντια προς τα έξω και δημιουργεί πρόβλημα και τα κάνει λίγο μετά έτσι. Προσέξτε το. Έτσι. Και προσέξτε το και επίσης δεν πρέπει το παιδί να το βάζετε να κοιμάται συνέχεια έτσι που το βάζουν οι μαμάδες, να το γυρίζουν και έτσι και έτσι, γιατί επειδή είναι πολύ μαλακό το κεφαλάκι τους, πάνε και κάνουν ένα κεφάλι μετά πατικωμένο.
Κατάλαβες. Προσέξτε δηλαδή... τα λίγο. Επίσης το πουλάκι του, άμα είναι αγοράκια, θα πρέπει όταν του βάζετε το βρακάκι να το βάζετε όρθιο. Μην το βάζετε από κάτω, γιατί μετά βγαίνουν κατιούσα ή. Δεν είναι ωραίο. Και μετά τα παιδιά. Και τα. Οι όρχες. Οι όρχες παραμένουν. Αλλά το πουλάκι είναι πολύ σημαντικό για τις μαμάδες, παιδιά, ναι, να το πούμε. Ναι. Διότι μετά βγαίνουν αυτό παιδάκια με στραβό το πουλάκι και είναι. Επειδή σου βάζει γρήγορα το τέτοιο και λέει άντε για ύπνο. Το πάμε και πατάμε με το βρακάκι το πουλάκι για να είναι ευθεία. Αλλιώς, επειδή αυτά είναι ακόμα πολύ μικρά, το έχουμε πει και ο γιατρός που είχαμε φέρει πέρσι, στραβώνει και παίρνει την κλίση. Και βλέπεις κάποια και μετά δεν βολεύουν, κατάλαβες. Έλα ρε Αλέξανδρε, σήμερα με έχει στείλει με όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η συμπεριφορά αυτή, σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, έχει δείξει ότι φαίνεται να ηρεμεί το παιδί όσοι το κάνουν, γιατί δεν νιώθουν ασφάλεια. Ενώ όταν βάζουν, κουμπώνουν το δάχτυλο στο στόμα, νιώθουν πιο ασφάλεια. Mm-hmm. Καταρχήν αυτό μπορεί όμως να τους ενοχλεί και να τους ενοχλούν τα δόντια και να, το να το κάνουν για να νιώθουν πιο ήρεμα. Mm-hmm. Όταν όμως αυτή η συνήθεια δεν κόβεται, αρκετοί γονείς προβληματίζονται για το πώς θα βοηθήσουν το παιδί τους. Πάμε λοιπόν πώς μπορούμε να δούμε κάποιους τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας. Αρχικά, διακόψτε οποιαδήποτε συμπεριφορά πιστεύετε ότι γεμίζει το παιδί ανασφάλεια και άγχος. Άμα του πονάει τα δοντάκια, πώς θα το κάνεις αυτό? Θα του βάλεις λίγο μελάκι, θα του κάνεις... μελάκια, κρέμες, ειδικά... πώς φοράμε εμείς τα μασελάκια που έχει για τη λεύκανση, διάφορα μασελάκια για μην τον ενοχλεί. Ειδική πιπίλα. Ναι. Να κάνει αυτό το πιπίλισμα. Είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά από το να κόψει το παιδί αυτό. Λοιπόν, για να το αποσπάσετε την προσοχή, δηλαδή του δίνουμε μία κουβερτούλα, ένα αρκουδάκι, ένα παιγανίδι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μήπως πιπιλάει, άμα πιπιλάει τώρα την κουβερτούλα που είναι πιο βρώμικο. Όχι, δεν είναι... το δάχτυλο τον κάνει. Εγώ έχω δει όμως να πιπιλάνε και την άκρη του μαξιλαράκι. Ναι, και ανυψιός. Σαφώς. Πιπίλαγε το, αυτό το βαφ που είχαμε και στον πόρο, το πιπίλαγε συνέχεια την ουρά, αλλά το κόψε από μόνο του. Να πρέπει να έχει μικρόβια. Αυτό λέω και νομίζω δεν κάνει. Του αρέσει αυτό. Λοιπόν, χρησιμοποιεί μια σειρά χρησιμοποιήστε μια σειρά αποθετικές επιβραβεύσεις για να αποφύγει το πιπίλισμα. Δηλαδή, όταν δεν το κάνει, π.χ. τι ωραία δοντάκια που έχεις, τι ωραία τέτοια. Θα του πούμε ποιο είναι το άσχημο αφού το κάνει. Δηλαδή, μην βάζεις το δαχτυλάκι στο στόμα, γιατί θα στραβώσουν τα δοντάκια σου, θα πριστούν τα χυλάκια σου, θα βγάλεις σπυράκια. Είναι διάφορα άλλα πράγματα που μπορούμε να του πούμε. Δημιουργήστε άλλες ρουτίνες ύπνου ώστε να ηρεμεί το παιδί πριν κοιμηθεί. Πολλά παιδιά, το 60% δηλαδή, από το 90% που το κάνει, σας φέρω ένα παράδειγμα, το κάνουν συνήθως όταν πάνε για ύπνο. Ναι. Τι κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε ένα χαλαρό ντουζάκι. Μπανάκι. Ναι. Να του δώσουμε κάτι, ένα αντικείμενο στο χέρι. Να του κάνουμε κάτι ζεστό να πει. Αλλά αυτό το αντικείμενο απαλύνει... θα του το δώσουμε, θα το πάρει στο στόμα του. Τα πιο πολλά παιδιά δεν το βάζουν. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που θα το βάλουν στο στόμα το αντικείμενο. Λοιπόν, ζητήστε τη βοήθεια ενός παιδοειδιάτρου. Παιδίατρος. Όχι, παιδοδοντίατρου. Ναι, σωστά το είπα. Είναι ο δοντίατρος μόνο για τα παιδιά. Πάει, το πάμε εκεί. Μας λέει διάφορες λύσεις, επειδή είναι γιατρός, φοράει την άσπρη την ποδιά, έχει μια άλλη εμφάνιση, θα τον ακούσουμε. Πολλά φορά παιδάκια κλαίνε όμως, ναι, φοβούνται. Ναι, κλαίνε, αλλά δεν τον πας για να κοιτάξει τα δόντια πιο πολύ, τον πας στο να του μιλήσει. Σωστά. Λοιπόν, μιλήστε με το παιδί σας και εξηγήστε του ήρεμα ότι δεν πρέπει να το πιπιλάει το δάχτυλό του. Αν παρατηρήσετε ότι αισθάνεται φόβο ή στρες, στην ιδέα να σταματήσει, τότε μην το πιέζετε να σταματήσει. Πρέπει να επευθυνθείτε κάπου αλλού στο να βρούμε έναν τρόπο. Αυτό μπορεί όμως να υπάρχει και να μείνει συνήθεια. Ας πούμε, τώρα πώς τον φίλο σου έχει μείνει συνήθεια, είναι 29 χρονών. Ναι, αλλά πρέπει να τον βοήθησαν όμως οι γονείς του. Γι' αυτό λέμε ότι οι γονείς πρέπει να δείξουν το σωστό δρόμο στα παιδιά και να τα βοηθήσουν. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό μήπως, λέω εγώ τώρα, όταν μεγαλώνει ένα παιδάκι, μήπως αυτό δηλώνει και άλλα πράγματα. Φόβο, άγχος, στρες, πολλά. Είναι πάρα πολλά που μπορούν. Όταν το κάνει ένας άνθρωπος και είναι μεγάλος, βέβαια δεν δηλώνει πολλά τα δόντια του. Όχι. Αυτό είναι από άλλο θέμα. Και τελευταίο και κυριότερο, αποφύγετε την τιμωρία. Μάλιστα. Ως μέσο εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό.
Και μην του φωνάζετε. Μην του μιλάτε άσχημα και μην τον κοροϊδεύετε, γιατί θα το μείνει ψυχολογικό. Σαφώς και δεν πρέπει και νομίζω ότι πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά από πολύ μικρή ηλικία για να μην έχουμε πρόβλημα σε μεγαλύτερη. Ευχαριστώ, κοριτσάρες μου γλυκές, που ήσασταν κοντά μου. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλα κορίτσια μου. 13 στο σύνολο. Σήμερα είχα 2 γιατί είχαμε και ένα καλεσμένο. Εμείς τώρα φεύγουμε, βλέπετε που κοιτάω. Φεύγουμε με πάρα πολύ κέφι. Για να φάμε, να πέσουμε με καμούδια. Εννοείται, γιατί όπως με γλυκύτητα σας βρήκαμε, με γλυκύτητα θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο έχω να πω πάρα μα πάρα πολλά. Μην λείψει κανείς.